Μπορώ να πω ότι είμαι πιο ενεργός από ότι ήμουν αρτιμελής. Πλέον πιστεύω ότι δεν έχω να ζηλέψω ένα άτομο που είναι που έχει όλα τα μέλη του σώματος και κάθεται σπίτι στον καναπέ και δεν κάνει τίποτα. Για μένα ο όρος αναπηρίας είναι μια απλή λέξη. Είμαι ο Σωτήρης, κατάγομαι από τον Κόρνο, ένα από τα όμορφα χωριά της Κύπρου. Τα πρωινά εργάζομαι σε ένα φούρνο, το απόγευμα σε ένα περίπτερο και μετά, αν δεν έχω προπόνηση μπάσκετ, θα πάω γυμναστήριο. Είμαι παίχτης στην Νικοσία Team Roles εδώ και 4 χρόνια. Το 2017-18 βραβεύτηκα ως κορυφαίος παίχτης μπάσκετ σε αμαξίδιο. Στα 22 μου χρόνια θα διαγνωστώ με ένα είδος καρκίνου, οστεοσάρκωμα, με αποτέλεσμα να χάσω το δεξί μου πόδι. Για πρώτη φάση ήταν σε ένα σημείο στην Κνήμη όπου θα κάνω κάποιους κύκλους χημοθεραπείες, μετά θα γίνει επέμβαση και για προληπτικούς λόγους ξανά χημοθεραπείες. Δυστυχώς μετά από 1,5 χρόνο θα ξαναεμφανιστεί αυτό το θέμα υγείας και συγκεκριμένα πίσω από το γόνατο, όπου η λύση είναι ο ακροτηριασμός. Ταυτόχρονα είχα και μετάσταση στους πνεύμονες, όπου είχε ως αποτέλεσμα να αφαιρέσω και ένα μέρος του ενός πνεύμονα. Σίγουρα εδώ έρχεται το, αν πούμε για την πρώτη φάση, το πρώτο σοκ. Σίγουρα στη δεύτερη το πιο μεγάλο και πόσο μάλλον για τους γονείς και συγκεκριμένα για την οικογένεια. Σίγουρα σκέφτονται το πώς στο άκουσμα καρκίνος. Αν θα ζήσεις ή αν θα τα βγάλεις πέρα. Ένα προσθετικό στοιχίζει πολλές εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ. Το θετικό για μένα ότι γίνεται χορηγιά μέσω του Υπουργείου Υγείας. Η αλήθεια θέλει μια χρονοβόρα διαδικασία, είναι το πιο ψυχοφθόρο για μένα. Στο να κάνω μια αίτηση μέσω του Υπουργείου Υγείας για να μου χορηγηθεί το προσθετικό μέλος. Στην αρχή πρέπει να ένας που θα μπει σε αυτήν την διαδικασία να στείλει μια επιστολή στο Υπουργείο Υγείας και να αποταθεί ότι χρειάζεται αυτό για αυτό. Η περίπτωση δικιά μου θα αιτηθώ το προσθετικό και μετά θα στηρανθούν προσφορές και στην Ελλάδα και η πιο φτηνή προσφορά θα εγκριθεί με το ποσό που βγαίνει η βάση προσφοράς. Είναι μια χρονοβόρα διαδικασία που μπορεί να πάρει πάνω από 6 μήνες από τη μέρα που θα γίνει η αίτηση. Μετά το θέμα υγείας είχα τη στήριξη και από την οικογένεια μου και από τους συγγενείς και από τους φίλους. Και γενικά από την κοινωνία. Σίγουρα στην αρχή οι φίλοι και γενικά από το περιβάλλον μου νιώθουν κάπως αμήχανα στην πρώτη επαφή βλέποντας, γνωρίζοντας το Σωτήρη ότι πριν το θέμα υγείας είχε όλα τα μέλη του σώματος και μετά βλέποντας ότι
λείπει ένα μέλος του σώματος, ότι κάπως είναι κάπως αμήχανα αλήθεια. Στον τρόπο πώς θα σε προσεγγίσουν, το πώς θα σε ρωτήσουν, το πώς νιώθεις γενικά. Σίγουρα στην αρχή, που πιστεύω όλοι μας ίσως να κάνουμε αυτήν την ερώτηση, το γιατί, ας πούμε. Αυτόν το γιατί, αλήθεια, στην παιδεία πορεία του είπα ευτυχώς σε μένα και όχι σε ένα άλλο μέλος της οικογένειας μου, γιατί κατάλαβα στην πορεία ότι εγώ μπορούσα να το χειριστώ και να αντέξω τη δυσκολία και θα ερχόταν στη συνέχεια. Σίγουρα υπάρχουν τα περίεργα βλέμματα, και πόσο μάλλον σε ένα μικρό νησί που δεν συναντούν κάθε μέρα ένα άτομο με ακροτηριασμό στον δρόμο. Η αλήθεια, εμένα προσωπικά δεν με ενοχλεί, γιατί το καλοκαίρι θα βάλω τα κοντά μου και θα κυκλοφορήσω χωρίς να με νοιάζει ένα περίεργο βλέμμα, γιατί το θεωρώ στα πλαίσια λογική αντίδραση του έξω, της κοινωνίας γενικά έξω, βλέποντας ένα άτομο με ακροτηριασμό ή με ένα άτομο με αμαξίδιο, γενικά να είναι ένα άτομο με διαφορετικό από τους άλλους. Πιστεύω στην Κύπρο τα τελευταία χρόνια γίνονται σημαντικά βήματα προς το καλύτερο, σύγκριση με άλλα χρόνια που είμαστε πιο στενόμυαλοι. Αλλά έχουμε ακόμα δρόμο μπροστά μας για έναν καλύτερο αύριο, ειδικά για τα άτομα με αναπηρίες, που κάποιες φορές πιστεύω δεν υπάρχει ο ανάλογος σεβασμός προς τα άτομα αυτά. Ειδικά στο ένα απλό παράδειγμα, χωροστάθμευση για αμαία. Το συναντώμε σχεδόν κάθε μέρα, το αναπαρκάρω και από δύο λεπτά θα κάνω. Για αυτά τα άτομα όμως, αυτά τα δύο λεπτά είναι πάρα πολύ πολύτιμα. Δεν είχα αντιμετωπίσει ποτέ μου ρατσιστικό επεισόδιο, παρά μόνο όταν μπαρκάρω στο θέση για αμαία και κυκλοφορώ με έναν τζι, ας πούμε, και δεν φαίνεται η αναπηρία μου, να δεχτώ μια παρατήρηση. Το τι κάνεις εκεί, ας πούμε, είναι η άτομα. Η αλήθεια, θα το πάρω πολύ ψύχρεμα και μου αρέσει που γίνεται αυτή η παρατήρηση, γιατί οδεύουμε προς, πιστεύω, προς το καλύτερο. Η ιδανική κοινωνία για μένα είναι σεβασμός προς όλα τα άτομα, είτε είναι με αναπηρία, είτε είναι κάτι το διαφορετικό από αυτούς. Προσβάσιμα κτίρια, προσβάσιμα γήπεδα. Γενικά, ένας κόσμος προσβάσιμος. Υπεύθυνοι, πιστεύω, για μένα, για να γίνει καλύτερο αυτό, είμαστε όλοι, ακόμα και εμείς τα άτομα με αναπηρία. Πρέπει να βγαίνουμε προς τα έξω, να μιλάμε στον κόσμο, είτε και στα σχολεία πιστεύω και στα πανεπιστήμια είναι ένα καλό κίνητρο να ξεκινήσω να ενημερώνουμε τον κόσμο ότι υπάρχουν και αυτά τα άτομα στη ζωή μας, το πώς θα τους συμπεριφερόμαστε. Πιστεύω καλό θα ήταν ο κόσμος να μην τρέπεται να ρωτήσει, βλέποντας ένα άτομο και προσωπικά εμένα βλέποντας ένα προσθετικό μέλος, ότι λογικό να μην ξέρει και το θεωρώ, είμαι ανοιχτός στο να ρωτά ο κόσμος. Φτάνει να μην δείξει το ίχτος ή να μην ντρέπεται για μας. Την κυπριακή κοινωνία βλέπω ότι τα τελευταία χρόνια βελτιωνόμαστε προς το καλύτερο. Θέλουμε πάρα πολύ δουλειά, η αλήθεια. Παράδειγμα, μου ότι είχε να πάω σε έναν τελικό κυπέλλου πριν 2 χρόνια και να μην είχε πρόσβαση το γήπεδο. Εκεί, η αλήθεια, ένιωσα, βασικά να ντρέπομαι, να είμαι πολίτης αυτού του τόπου
Γιατί μιλάμε για ένα κτίριο που ξοδεύτηκαν πάνω από 7 εκατομμύρια. Δεν είχε πρόσβαση για άτομα με αμαξίδιο. Κάτι που μου αρέσει πάρα πολύ να κάνω είναι όταν πηγαίνουμε στα σχολεία και κάνουμε ενημέρωση είτε για το συγκεκριμένο άθλημα που αγωνίζομαι, είτε για θέματα πρόσβαση, είτε το πώς θα συμπεριφέρονται τα παιδιά στο έξω κόσμο. Είχα σκεφτεί τη ζωή μου χωρίς αναπηρία, γιατί πάντα είχα σαν χόμπι, ας πούμε, το ποδόσφαιρο. Ήξερα μετά το θέμα υγείας ότι για μένα το ποδόσφαιρο τέλος. Πάντα όμως μετά το θέμα υγείας έλεγα okay, θα ψάξω να βρω κάτι που θα με γεμίζει, που θα δίνω το καλύτερο μου αυτό προς τα έξω και να γενικά για θέματα ψυχολογίας να ξεφεύγω από τη δύσκολη ρουτίνα. Γενικά μπορώ να πω ότι είμαι πιο ενεργός από ότι ήμουν αρτιμελής. Είδα τον εαυτό μου να κάνει πράγματα που πριν τα θεωρούσα δεδομένα, ίσως και να ήμουν και λίγο μίζερος, ενώ είχα τα πάντα, ενώ πλέον πιστεύω ότι δεν έχω να ζηλέψω ένα άτομο που έχει όλα τα μέλη του σώματος και κάθεται σπίτι στον καναπέ και δεν κάνει τίποτα. Η άποψή μου στο χαρακτηρισμό ήρωας το θεωρώ για μένα ίσως υπερβολικό, γιατί η ηρωίδα είναι για μένα μια μάνα που θα μεγαλώσει το παιδί της με παραπληγία, τετραπληγία, γενικά με αναπηρία. Και συγκεκριμένα για μένα οι ήρωες είναι περνώντας από ένα θάλαμο παιδοκολογικού, εκεί θα συναντήσεις τους αληθινούς ήρωες. Θεωρώ ότι κάνω κάτι το φυσιολογικό προς τα έξω, απλά συνεχίζω τη ζωή μου με αυτά τα δεδομένα, χωρίς να νιώθω ότι μου λείπει ένα μέλος από το σώμα μου. Βασικά, ο καρκίνος μπορεί να μου πήρε ένα μέρος του σώματός μου, αλλά δεν το επέτρεψα ποτέ να μου ακροδριάσει τα όνειρά μου, τους στόχους μου, τα θέλω μου.